Διέπετε μας λίγο, αυτή η θεματική ενότητα τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει τους δεινόσαυρους και άλλα προϊστορικά ερπετά που έζησαν εκείνη την περίοδο. Και όταν λέμε άλλα προϊστορικά ερπετά, μιλάμε και τους πτερόσαυρους, οι οποίοι ήταν τα ερπετά που πετούσαν στον ουρανό εκείνη την εποχή, και τα θαλάσσια τέρατα, οι πλησιόσαυροι. Η έκθεση αυτή ξεκινά με ένα σκελετό κεφαλιού δεινοσαύρου, έτσι? Ακριβώς, γιατί στην ουσία οι σκελετοί, τα κόκαλα γενικώς των δεινοσαύρων, είναι το μόνο τεκμήριο που έχουμε για την ύπαρξή τους, μιας και δεν τους συναντήσαμε ποτέ. Οι δεινόσαυροι εμφανίστηκαν 230 εκατομμύρια χρόνια πριν και εξαφανίστηκαν 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, πολύ πριν την εμφάνιση του ανθρώπου. Βεβαίως ξεκινάμε με τον πιο διάσημο δεινόσαυρο, αυτό που το ξέρουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, τον τυρανόσαυρο, τον T-Rex. Είναι ένα από τα κορυφαία σαρκοφάγα που έζησαν ποτέ στο πλανήτη μας. Και μετά παίρνουμε μια ιδέα για το τι άλλα ζώα ζούσαν εκείνη την μεγάλη περίοδο. Στον ουρανού ζούσαν οι πτερόσαυροι, με μερικούς όπως ο πτερανόδοντας που έχουμε πάνω στο βράχο να έχει άνοιγμα φτερών μεγαλύτερο από 10 μέτρα, σαν ένα μικρό αεροπλάνο φανταστείτε δηλαδή. Και στις θάλασσες υπήρχαν οι τρομεροί πλησιόσαυροι, θαλάσσια ερπετά που κυριαρχούσαν στους ωκεανούς. Στις λίμνες υπήρχαν οι κροκόδιλοι και εδώ δείχνουμε το αποκορύφωμα της εξέλιξής τους, έναν από τους μεγαλύτερους, το σαρκόσουχο, ο οποίος τρεφόταν με δεινόσαυρους που πήγαιναν να πιούν νερό. Ιδιαίτερο σημείο είναι και εκεί που υπάρχουν τα αυγά των δεινοσαύρων. Οι δεινόσαυροι, όντας ερπετά, γεννούσαν αυγά και μερικά αυγά βρέθηκαν τόσο καλά διατηρημένα που μέσα υπήρχε ο σκελετός από το μικρό άθικτο. Και βεβαίως υπάρχουν και οι τρομεροί αμυντικοί μηχανισμοί που ανέπτυξαν οι δεινόσαυροι, κάποιοι δεινόσαυροι, όπως λέμε τα άρματα μάχης, οι αγκυλόσαυροι. Έχουμε τον ηλαιόσαυρο εδώ, έναν δεινόσαυρο με αγκάθια και πανοπλία, με αποκορύφωμα τον εφοπλοκέφαλο, που το όνομά του σημαίνει καλά οπλισμένο κεφάλι, και ένα από τα πιο καλά αμυνόμενα ζώα που έζησαν ποτέ στο πλανήτη μας, με κράνος, κέρατα, πανοπλία, αγκάθια και στην άκρη της ουράς ένα ρόπαλο από κόκαλα για να χτυπάει τους εχθρούς που το επιτίθονταν. Πάντα σε οφείλω να ομολογήσω, όπως και οι περισσότεροι μας έχουμε ακούσει συνέχεια να λέγεται ότι οι δεινόσαυροι συνεχίζονται υπό την μορφή των πελαργών. Των πουλιών, γενικώς. Γενικώς μπορούμε να πούμε ότι όλα τα πουλιά που ζουν σήμερα είναι απευθείας απόγονοι, ας πούμε κάπως ότι είναι τα εγγόνια των δεινοσαύρων. Μιας και το μέγεθος μετράει, όπως λέμε. Η απορία των παιδιών εκεί εστιάζεται κιόλας. Ακριβώς. Πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο δεινόσαυρος? Και φτάνουμε στο μεγαλύτερο όλων, τον βραχιόσαυρο, που όταν ενηλικιωνόταν έφτανε σε μέγεθος περίπου τα 30 μέτρα. Σαν μια μικρή πολυκατοικία, φανταστείτε. Ένας πραγματικός τιτάνας της εποχής. Και νομίζω ότι αυτό το λούστρινο δεινοσαυράκι, να το πω έτσι χαριτωμένα, δεν λείπει από κανένα παιδικό δωμάτιο. Ακριβώς. Είναι οι αγαπημένοι, οι μακριλέμιδες, όπως ονομάζονται, τα σαυρόποδα αυτή η κατηγορία, είναι οι αγαπημένοι των παιδιών.